Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος σήμερα θα σας μιλήσουν για την αρμονία. Ξαναλέω, για πράγματα που άλλοι δεν μιλούν. Γιατί εάν δεν σε ενοχλεί η ασχήμια, έχεις ήδη γίνει μέρος της. Είσαι ήδη κομμάτι της. Πώς ξεφεύγεις από όλη αυτή την ασχήμια, μιλώντας για ωραία πράγματα, οραματιζόμενος όμορφα πράγματα, βλέποντας τον κόσμο πραγματικά, όπως λέει η λέξη, σαν κόσμημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αρμονία ήταν η γυναίκα του κάδμου, κάσμου, δηλαδή του κόσμου, του κοσμήματος. Η αρμονία βρέθηκε με το κόσμημα, συνδέθηκε με το κόσμημα. Η αρμονία στη μουσική, τα πάντα είναι ρυθμός, και αν, αλλά ρυθμός με τάξη, με μια θεία τάξη ρυθμός. Και για να τα κάνω πιο λιανά όλα τούτα, έχω καλέσει σήμερα τον καλό μου φίλο και μουσικό και κρουστό drummer, όπως θέλει να λέγεται, τον Γιάννη τον Χατζή. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργη. Σε ευχαριστώ που για άλλη μια φορά είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και θαυμάζω, πάντα θα σε θαυμάζω για αυτά που μας προσφέρεις γενικότερα σε όλους μας. Αρμονία, βρε Γιάννη. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Με συγχωρείς να πω μια κουβέντα και συνεχίζεις. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Παγκοσμίως είναι harmony, rhythm and melody. Ναι. Τρεις ελληνικές λέξεις. Αρμονία, μελωδία, ρυθμούς. Και το, τι, και τι το hate που βάζουν μπροστά είναι η δασία της αρμονίας. Λοιπόν, έτσι. Έτσι, ναι. τι πιο... Δηλαδή, να πούμε στον κόσμο ότι δεν μπορεί να υπάρξει τραγούδι, δεν μπορεί να υπάρξει μελωδία. Χωρίς αυτά τα τρία, ναι. χωρίς αρμονία, χωρίς ρυθμό και χωρίς μελωδία, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τραγούδι. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τραγούδι. Μα δεν υπάρχει τραγούδι. Ταυτόχρονα θα σου έλεγα ότι δεν υπάρχει και θεραπεία. Δηλαδή, είναι ιαματικά και τα τρία αν τα βάλεις μέσα σου. Νομίζω έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Και είχαμε την καθηγήτρια της ιατρικής του προλήψεως του ΕΚΠΑ εδώ, που κάνει ένα πρόγραμμα, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Πυθαγόρα. Μέσω του Πυθαγόρα, δηλαδή βάζεις, κάνεις τον Πυθαγόρα χάπι. Βέβαια. Διαβάζεις Πυθαγόρα και πηγαίνεις καλύτερα. Ούμα τον αματέρα τετρακτήν παραδόντα παγάνα ενά οφίσεως ριζώματα έχουσαν. Εκεί στην τετρακτήν του, που κάποια φορά πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη εκπομπή για το τεσάρι, για το ρυθμό, ναι, το 4, ναι, ναι. το 4 τεταρτά. Ναι, Γιώργο. Και αγαπητός ρυθμός στους Έλληνες, τον αγαπάνε και τον χορεύουν και έχει να κάνει με την τετρακτή. Όχι μόνο οι Έλληνες, παγκοσμίου. Το 4 τέταρτα, το 4. Ναι. Έτσι. Και όχι μόνο το 4. Λέει 1 συν 2 συν 3 συν 4 ίσον 10. Τα περιλαμβάνει όλα. Όλα. Έχει το όλο. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, αρμονία. Τι ακριβώς είναι η αρμονία για κάποιον που δεν ξέρει, Γιάννη μου? Αρμόζω, λέει ο σοφός. Συντεριάζω. Συντεριάζω. Αλλά αρμονία σημαίνει και το ήθος, σημαίνει ο αυτός που έχει καλές προθέσεις για οτιδήποτε. Mm-hmm. Που είναι μουσικός, όχι άμουσος. Που είναι ένας αγαθός και χριστός άνθρωπος. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει η αρμονία. Και, πολλά άλλα. Αν, αν ξέρεις την αρμονία, αν παίζεις την αρμονία, αν κατέχεις την αρμονία, φαίνεται και μέσα σου. Είσαι αρμονικός, ναι, ναι. στις κινήσεις σου, στη συμπεριφορά σου, στα λόγια Μα σου. Μα η αρμονία δεν είναι μόνο στη μουσική. Δεν είναι μουσική, ναι. Η αρμονία είναι παντού, στη ζωή μας, είναι σε όλες τις τέχνες. Είναι εκείνος ο Απελής ζωγράφιζε και τον έλεγε ο Αλέξανδρος ότι είσαι εναρμονισμένος με τα χαρτιά και τα μολύβια. Φοβερό. Ναι. Δηλαδή, είσαι δεμένος. Είσαι δεμένος. Αλλά δεμένος με μια τάξη. Να πούμε λοιπόν ότι στην αρχαία ελληνική μουσική γραμματεία, αυτό που γνωρίζουμε για τις αρχαίες αρμονίες, έχει πάρει ονόματα, αυτές που γνωρίζουμε, έχουν πάρει ονόματα από κατατόπους που ήταν αγαπητές. Σαφώς, που ναι. πιο πολλοί δηλαδή τις αγαπούσαν, ναι. σε εκείνο τον σωστά, τόπο. Σωστά. Έτσι, οπότε θα ακούσει ο κόσμος τα ονόματα και θα καταλάβει τις περιοχές. Διευκρίνησε ότι εμείς θα ασχοληθούμε με τις τρεις ελληνικές. Ναι. Αυτό είναι το μελούμενο. Οι 7 λοιπόν αυτές ήταν. Πρώτα απ' όλα οι Λίδιους. Λίδιους, ναι. Από τη Λιδία. Ναι. Και είναι, πρέπει να πω, είναι στο διατονικό γένος από το οξύ προς το βαρύ.
Και ξεκινάει από τον ντο το δικό μας. Ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο. Ναι. Και, και είναι στο βυζαντινό ήχο, είναι ο δεύτερος. Ο ήχος δεύτερος. Ο ήχος δεύτερος. Να πούμε λοιπόν για τη Λυδία μας ακριβώς απέναντι από εμάς, από την σημερινή μικρά, στη σημερινή Μικρά Ασία. Ναι. Έτσι, με τους Λυδούς βασιλιάδες και λοιπά. Βέβαια. Με την αρχαία λυδική γραμματεία, τα λουβιακά γράμματα που σήμερα ήταν λουβιακά, για να μην καταλάβουμε ότι είναι λυδιακά και τα θεωρήσουμε διάλεκτο της ελληνικής, αλλά είναι όλα ελληνικά εκεί πέρα. Έτσι. Και το επόμενο είναι η Φρίγιος αρμονία. Πάλι με την ίδια λογική. Τους Μακεδόνες, τους Φρίγες. Βρίγες. Βρίγες στη Μακεδονία. Ξεκινάνε από την Έδεσσα εκεί πέρα περίπου. Έτσι, αυτοί. Έχουν, άμα πάτε στην Έδεσσα, στο αρχαιολογικό χώρο, στο Λόγκο κάτω, δείτε όλες οι κολόνες γραμμένες με Φρυγικά λένε. Είναι τα βρυγικά. Ακριβώς. Οι πρέσπες που κακώς τις λέμε πρέσπες στις λίμνες είναι βρυγιείδες. Δηλαδή οι λίμνες των βρυγών. Έτσι. Εκεί ήταν η κοιτίδα τους, από τις βρυγιείδες λίμνες, από τις πρέσπες μέχρι την. Εκεί ήταν η κήπη του Μίδα, εκεί ήταν ο Γόρδιος, ο βασιλιάς. Ναι. Οι οποίοι φεύγουν στις μεταναστεύσεις μεγάλες, περνάνε όλη τη Μακεδονία μας, τη Θράκη μας και καταλήγουν στα βόρεια της Μικράς Ασίας, εκεί στον Πόντο, και εκεί κάνουν μια πολύ μεγάλη πια αυτοκρατορία, αυτή που γνωρίζουμε ως Φρυγική. Αυτή λοιπόν η αρμονία. Η αρμονία λοιπόν τώρα είναι η δεύτερη κατά σειρά και είναι ρε, ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε. Στη Βυζαντινή, ήχος τρίτος. Ήχος τρίτος, μάλιστα. Ωραία. Και πάμε στην δόριο αρμονία, την αγαπούν οι δωρίες. Εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Και θα κάνουμε και, παραδείγματα και θα δείξουμε και οπότε, πολλά. Οπότε, να πούμε ότι είναι ότι όταν λέμε δωριστή, δώριος, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν παίζανε δώριοι ή όσοι δεν ήταν λίδοι δεν παίζαν λίδοι, παίζαν τα πάντα. Απλώς είναι το μέρος που την αγαπούσαν περισσότερο. Θα το λέγαμε σήμερα, είχε σουξέ εκεί πέρα. Γιώργο, λέει ο Πλάτωνας, και ο Αριστοτέλης και όλοι, και ο Αριστόξενος και οι σύγχρονοι, όλοι, μα όλοι. Ο μουσικός που δεν κοιμάται και δεν ξυπνά με τη δόριο αρμονία δεν πρέπει να είναι μουσικός. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο να πω. Δωριστή. Οι Λάκωνες ήταν φανατικοί. Ναι. Φανατικοί της μουσικής τους. Φανατικοί της μουσικής αλλά και της δωρίου αρμονίας. Και της συγκεκριμένης μουσικής. Και δεν ενέχονταν άλλος να έρθει και να παίξει άλλους ρυθμούς και άλλες αρμονίες. Ήταν μέγιστος. Ναι, αλλά όταν ερχόταν κάποιος να παίξει μελωδίες ή ρυθμούς που δεν τους δεν παίζανε. Έχω ένα παράδειγμα. Οι κριτές λοιπόν, ο Τιμόθεος, όπως γνωρίζουμε, ο Μιλίσιος, ήταν από τους πιο σπουδαίους κιθαριστές της εποχής και φίλος του Ευρυπίδη και μάλιστα μαζί ανεβήκανε στη Μακεδονία, στον Αρχέλαο. Ναι. Τον κάλεσε δηλαδή ο Ευρυπίδης. Αυτός αφού ο Αρχέλαος. Χορδέ στην κιθάρα και τσέκ. Ναι, εκεί θα καταλήξω. Είχε 12 χορδί λοιπόν την κιθάρα του, είχε 12 χορδές και οι κριτές θέλανε να διαγωνιστεί με 7. Και πήραν ένα ψαλίδι και του κόψανε τις υπόλοιπες. Αλλά δεν κατάλαβε τίποτα αυτός. Και μιλάμε για κιθαρίστες, υπήρχε και ένας άλλος. Αμιδεύς το όνομα. Αυτός, Γιώργο, έμενε απέναντι από το θέατρο του Διονύσου και έπαιρνε ένα χρυσό τάλαντο στην παράσταση, αμοιβή. Στη βραδιά. Αμοιβή. Έτσι ήταν και το όνομά του, αμοιβεύς. Και έπαιρνε ένα χρυσό τάλαντο στην παράσταση. Από εκεί βγήκε και αυτός ο καλλιτέχνης έχει ταλέντο. Ναι, το τάλαντο. Ο οποίος μπορούσε να πάρει τάλαντο. Ναι. Ο οποίος ήταν τόσο καλός που έπρεπε να τον πληρώσει τάλαντο, τι είχε ταλέντο. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ένα τάλαντο χρυσό. Πω. Πρώτα απ' όλα ήταν σαν το τραπέζι. Καταρχήν ήταν ετήσιος μισθός. Ναι. Έτσι, για φαντάζομαι να κάνεις μια παράσταση και να πληρωθείς. Λοιπόν, η Πολύδιος αρμονία. Πολύ ωραία. Ξεκινάει από το φα και είναι πάντα από το οξύ προς το βαρύ. Αρχαία μετρούσανε. Όχι όπως εμείς παίζουμε χαμηλά και προχωράμε προς τα ψηλά. Mm-hmm. Αυτοί παίζουν από το οξύ προς το βαρύ. Και λοιπόν, είναι ο Πολύδιος τώρα. Είναι φα, μη, ρε, ντο, σι, λα, σολ, φα. Βυζαντινός ήχος, ο περίφημος πλάγιος του Δευτέρου. Από τους πιο αγαπημένους σου. Ναι. Οι Βυζαντινοί αυτό τον έχουν περί πολλού τον ήχο. Ναι, τον πλάγιο Δευτέρου. Ναι, και μάλιστα, Γιώργο, δεν σου κρύβω ότι κάποια στιγμή, επειδή δεν είμαι ενημερωμένος τόσο καλά με τους Βυζαντινούς γενικότερα ήχους, πρέπει κάποια στιγμή να κάτσω να αρχίσω να μελετάω και αυτό το είδος της μουσικής. Και διότι εκεί έγινε ένα μεγάλο έγκλημα, ρε παιδί μου, στην εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Πετάξανε κάποια κομμάτια της έξω, τα οποία τα πήραν οι άλλοι και μας τα φέρανε μετά σαν δικά τους. Γιατί τα και μην ξεχνάς, οι ψαλτάδες ακόμη λένε τι είναι, λίδιος τρόπος.
Το λένε πολύ. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι, Μιξολίδιος, τι λένε, δόριο, υποδόριος, μα δόριος. Και οι ξένοι, άμα δεις τα κείμενα, οι αναλύσεις σε παρτιτούρες που έχουν οι ξένοι, ο Μακλάφλιν, ας πούμε, ναι, 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 ναι. Γράφουνε Φρύγιος, ναι, γράφουνε. Ναι, βεβαίως. Πάνω. Αυτοί τις μελετήσαν πολύ, και ο Κλάπτον και ο Μακλάφλιν και ο Χέντριξ. Από, δηλαδή, πιο πολύ τις μελετήσανε οι αλλοδαποί μουσικοί παρά οι χώροι. Ιόνιος αρμονία. Ιόνιος. Μεγάλη Ιόνια. Ιόν, λοιπόν, Γενάρχης, Εθνάρχης Αθηναίων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όχι μόνο, και όχι μόνο, ναι, και όχι μεγάλα μόνο. Παιδιά της Ελλάδος. Είναι μια σπουδαία αρμονία και αυτή είναι, και θέλω να την ονομάσουμε. Σόλ, λοιπόν, στη σημερινή σημειογραφία, και αυτή πάντα από το οξύ προς το βαρύ στο διατονικό γένος. Σόλ, φα, μι, ρε, ντο, σι, λα, σόλ. Και αντίστροφα. Mm-hmm. Και είναι στην Βυζαντινή αντιστοιχεία. Α, στη, λοιπόν, ο Βαρύς. Είναι ήχος Βαρύς. Ο Βαρύς. Ναι, ο Βαρύς. Λοιπόν. Α, λέγεται και Ιάς ή Ιάστιος, ξεχάσαμε να το πούμε, είναι σημαντικό. Οι περισσότεροι μουσικοί τη γνωρίζουν σαν Ιάστιο. Και εδώ έχει τη λέξη, κρύβει τη λέξη Ίαση μέσα. Μπορεί. Έτσι. Ιάς, το λέει. Κρύβει τη λέξη, ναι, Ίαση μέσα. Ναι. Και στην αιωλική αρμονία. Αιωλική, υποδόριος, λοκρική, τα οι πάντα πιο όλα. Καλά τραγουδιστές ήταν οι αιωλείς. Ήταν εκείνος ο υπόνομος, ο οποίος ήταν φοβερός κιθαριστής. Και εδώ έχουμε μια... Με το Λοκρό, θυμάσαι, το συζητήσαμε με τη χορδή που ήρθε... που έκατσε το, ναι, το τζιτζίκι. Ο Τζίτζικας, που έκατσε ο Τζίτζικας και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν. Αρμονία, οι αιωλείς έχουν κάνει μια μοναδική αρμονία, ένα μοναδικό είδος το αιωλικό. Και αυτή ξεκινάει μουσικής. Από το οξύ προς το βαρύ, πάντα διατονικό γένος. Φαντάσου ότι όταν καρατόμησαν τον Ορφέα, και ρίξαν το κεφάλι του στο θερμαϊκό κόλπο που έπεσε, τα κύματα τον ξέβρασαν στη Μυτιλίνη. Στην Άντισσα. Στη Λέσβο, ναι. Ναι, στη Λέσβο. Που όλη η Λέσβος παίζει αιωλικά. Ναι. Διότι, λέει, ήταν απέναντι ακριβώς. Και... Ναι. Ναι. Αλλά δεν άκμασε τόσο πολύ αιωλική μουσική στην αιωλίδα της Μικράς Ασίας, όσο στη Λέσβο. Ναι, ναι. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλούς σπουδαίους Λέσβιους και μουσικούς. Και η αιωλική επίσης. Και οι Ίωνες είχαν πολύ μεγάλη σχέση με τους αιωλείς. Ναι. Και το κρύψανε με πολύ μεγάλη αγάπη το κεφάλι του, ναι, μεγάλου, ναι, μουσικού, ναι, ναι, του Ορφέα, ναι, ναι. Και αυτό τους χάρισε το τάλαντο να είναι λέγεται σπουδαία ότι μουσική. Είχε το χάρισμα. Καλά, ο Ορφέας ήταν μοναδικός, δεν το σχολιάζω. Καλλιόπη μητέρα, Ασκληπιός Απόλλων πατέρας. Έτσι. Δάσκαλοι, ο Λίνος. Δάσκαλοι, ναι, ο Λίνος, ο Μουσαίος. Ο Μουσαίος ήταν αγαπητός του, φίλος, ήταν. Έχει στο μουσείο αφιέρωμα μέσα στα αργοναυτικά. Δεν... Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Αιωλική αρμονία είναι η φθόγκη της. Λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο, σι, λα. Ήχος τώρα, λοιπόν, πλάγιος πρώτος. Και αυτό σημαντικό. Και πολύ σημαντικό. Και αυτό σημαντικό. Και φυσικά να πούμε ότι αγαπητή και στην Λοκρίδα. Η Λοκρή είναι ένα σπουδαίο γένος της Ελλάδας. Βεβαίως. Δεν το έχουμε έτσι ψάξει πολύ, δηλαδή δεν μας έχουν μάθει πολλά για τους Λοκρούς. Αλλά εκεί ο μικρός και... ο Έαντας, ο Λοκρός. Ο Έαντας, ο Λοκρός, ναι. Εκεί ήταν και οι Μηνίες. Ήταν, ναι, ένα... μα μηνίες είναι, βέβαια. Ναι, μηνίες είναι. Ναι. Ήταν ένα κομμάτι που ξεκινάει από την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, καλύπτει μέχρι το σχεδόν την Βρετανία κλπ. Και με τεράστιες αποικίες στην κάτω Ιταλία, στη Μεγάλη, ναι, Ελλάδα, ναι, 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 ναι. Η Επιζεφύρη, η Λοκρή, στην Ισπανία, ναι, κλπ. Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ σπουδαίο γένος η Λοκρή, που πρέπει να το ψάξουμε και να το ψάξουμε. Θα πούμε πολλά για τους Λοκρούς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Κατά καιρούς είχα βρει πολλές πληροφορίες. Και μάλιστα με αφορμή το σεμινάριο που είχαμε κάνει, είχαμε βρει και αυτό με τον Τζίτζικα και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και κλείνουμε με τον Μιξολίδιο. Μιξολίδιος αρμονία, λοιπόν. Σι, λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο, σι. Ήχος τέταρτος. Ήχος τέταρτος. Και αυτό είναι μια σπουδαία αρμονία, η Μιξολίδιος. Εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με όλες τις αρμονίες και... Για να τις παίξεις στα σημερινά όργανα, Γιώργο, είναι πολύ πιο εύκολο από ότι στα αρχαιοελληνικά όργανα. Διότι εδώ, λοιπόν, θέλω πρέπει να... να έχουμε, για να παίξουμε τον κάθε τρόπο, την κάθε αρμονία, πρέπει να έχουμε και ένα όργανο. Ορισμό του τόνου. Ναι, βέβαια. Διότι τι λέμε, από εδώ είναι μη. Τι λένε, από πού είναι η ολική, από το λα. Από το σόλ Ιόνιος. Δηλαδή πρέπει να
να έχουμε 3-4 όργανα ή 7 κατά προτίμηση, άμα θέλουμε να παίξουμε όλες τις αρμονίες. Όπως με τις φυσαρμόνικες, δηλαδή. Ναι, πρέπει όπως να έχεις ένα σετ. Θέλω να πω όμως ότι η σύγχρονη μουσική σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να παίξουν, ιδιαίτερα στο πιάνο που έχει πλήκτρα και είναι τόσο εύκολο να τα προσδιορίσει και ένα παιδάκι 5 χρονών. Έτσι. Mm-hmm. Το μαύρο είναι το δίεση, το άσπρο είναι το, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Στη σημερινή σημειογραφία. Είναι εύκολο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αν παίξεις εδώ αυτά τα πράγματα, κάνεις περισσότερες συνάψεις στον εγκέφαλο την ώρα που τα παίζεις. Λοιπόν, γιατί θα κάνουμε μερικά παραδείγματα. Θα μου επιτρέψεις. Επειδή δεν έχει ούτε τάστα εδώ πέρα, πρέπει τίποτα. Το κεφάλι τίποτα. Να είναι συνέχεια σε εγρήγορση. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, και να πούμε λοιπόν ότι θα σας δείξουμε. Δεν είναι τσιγκούνης ο Γιάννης. Όχι, όχι, όχι. Θα σας δείξει εδώ πέρα, θα διαλέξουμε. Επειδή έχουμε δόριο τρόπο, θα κάνουμε μερικά παραδείγματα στο δόριο. Με αυτό το σπουδαίο όργανο, το οποίο ο ίδιος έχει κατασκευάσει. Ακριβώς. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να είσαι και ο ίδιος κατασκευαστής. Γιατί το έκανα, Γιώργο, για να ξέρω. Δεν έχω φτιάξει, εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι έχω φτιάξει πάρα πολλά. Όχι, πολλά. Όχι. Δηλαδή, συγκριτικά για μένα που είμαι μουσικός, δεν είμαι κατασκευαστής. Εννοώ, όταν λέω ελάχιστα, δεν εννοώ στον αριθμό, στα είδη. Ναι. Δηλαδή, αυτά που μπορείς να παίξεις και να δουλέψεις και τα κάνεις. Έχω φτιάξει γύρω στις 20 λίρες, φόρμικες ή χέλης. Ναι, για να μπεις μέσα τους το έχεις κάνει περισσότερο. Για να ακούσω ακριβώς τον ήχο. Το ίδιο και με τους αυλούς mm-hmm. που είχα κάνει. Θυμάσαι. Αυλούς, εντάξει, μας έχεις γεμίσει όποιοι φίλοι. Ναι, που... γιατί το έκανα, Γιώργο, για να είμαι απόλυτα σίγουρος. Δεν θα πω σίγουρος γιατί θα είμαι παράλογος. Να έχω προσέγγιση όμως. Mm-hmm. Να μπορώ mm-hmm. να προσεγγίσω δηλαδή τους ήχους και βάσει των ήχων εκείνων να υποθέσω πώς μπορεί να παίζανε οι αρχαίοι. Μάλιστα. Για να την πάρεις λοιπόν στα χέρια σου αυτήν την αγαπημένη σου. Αυτό το ιερό όργανο λοιπόν. Αυτό το ιερό όργανο. Δες τι ωραίο που είναι. Υπέροχο. Βλέπεις και τα ξύλα. Υπέροχο. Βλέπεις. Θέλω να σου πω ότι οι βραχίονες είναι μελίας. Όργανο, ξύλο που θαυμάζει και ο Όμερος και το έχει σπουδαία. Εδώ είναι ερυθρή ελάτη. Mm-hmm. Εγώ δεν έκανα και το σχήμα χελώνας διότι έχω κανένα 2-3 που είναι, έχω βρει χέλης. Δεν έχω πειράξει ποτέ χελώνα. Έτσι. Καλά εννοείται. Ό,τι έχω βρει. Τυχαία. Τυχαία. Οι οποίες δεν ήταν ζωντανές. Και τις πήρα και τις έβαλα το δερματάκια, τις έφτιαξα βραχίονες, κλειδιά, κόλαβους. Έτσι. Εδώ τώρα, έχουμε ένα θέμα με τα κλειδιά. Ναι, είναι λίγο δύσκολο Γιώργο με τα κλειδιά. Είναι δύσκολο, έτσι. Ναι. Πράγματι είναι δύσκολο γιατί είναι δύσκολα στο να γυρίσει για να μπορώ να κουρδίσω την κιθάρα, τη λίρα. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σπουδαία παράσταση μιας από αρχαία Λύκηθο είναι μια γυναίκα μουσικός η οποία έχει την λύρα της όρθια και έχει μια άλλη ξαπλωτή και την οποία παίρνει τόνο από εκεί πέρα, ναι. Μάλλον για να την κουρδίσει, δηλαδή ο τρόπος για να την κουρδίσει. Και ο τρόπος για να την κουρδίσει, καλά, δεν είναι και τόσο δύσκολος. Σήμερα με την τεχνολογία έχεις ένα τηλέφωνο και έχουν ένα κουρδιστηράκι το οποίο το βάζεις εδώ και κουρδίζεις πολύ εύκολα. Αλλά θέλω να πω στην κατασκευή, θέλει ένα τόρνο, ένα τορνάκι για να μπορείς να κάνεις τον κόνο. Για να μπορεί να δουλεύεται εύκολα το κλειδί, να μπορείς να το γυρίζεις εσύ όπως θέλεις για να μπορείς να κουρδίσεις. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Θα την κουρδίσεις πριν παίξεις τώρα. Είναι κουρδισμένη. Είναι κουρδισμένη. Ωραία. Πάμε για την δόριο αρμονία. Η δόριος λοιπόν είναι ιδανική αυτή η χέλης για να παίξει τη μελωδία της δόριο αρμονίας. Και είπαμε... Μη ρε ντο σι λα σολ φα. Έτσι. Τρόπος. Δόριος τρόπος, δόριος αρμονία. Τις λέγαμε και τρόπους. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και ο καθηγητής, ο Χαράλαμπος ο Σπυρίδης, έχει προτείνει και έχει αποδείξει σχεδόν,
μάλλον αποδείξει, ότι δεν ήταν μονοχρονικά αυτά τα όργανα, αλλά παίζονταν, μπορείς να παίξεις μέσα και αυτό που λέμε ακόρντα, οπλισμούς. Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε, διότι εγώ παίζω τώρα με ένα χέρι. Έτσι. Εγώ δεν είμαι κιθαριστής, είμαι κρουστός. Εκεί το σωστός τρόπος παίζουν με τα δύο χέρια. Όπως οι σημερινοί αρπιστές. Έτσι. Και μάλιστα παίζανε φοβερές τρίλιες, Γιώργο. Ναι. Βέβαια και φοβερές ταχύτητες. Τριμητόνια και τέτοια. Ό,τι θέλεις. Χρησιμοποιούσαν κουρδίσματα και κουρδίσματα, αλλά και τρόπους παίξηματος με τα δάκτυλα. Fingering δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα. Που δημιουργούσαν αισθήσεις φοβερές. Αυτό που ακούμε δηλαδή στα ισπανικά τα τραγούδια περισσότερο. Ναι, αυτά που ακούμε στα κλασικά, εκεί που παίζει μια άρπα και έχει μέρη ακουστικά με διάφορους φθόγκους από χαμηλούς, ψηλούς κτλ. Εκεί ποικίλει πάρα πολύ ωραία. Το ίδιο λοιπόν συνέβαινε και με τις αρχές ελληνικές λύρες. Να πούμε λοιπόν ότι λύρες και αγαλματίδια με λύρες και άρπες και το ένα και το άλλο είναι από τα αρχαιότερα που έχουν βρεθεί στην Ελλάδα. Βεβαίως. Έτσι από την τρίτη χιλιετία π.Χ. τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και του Έλγινε. Η λύρα του Έλγινε επίσης, αυτή που βρήκε ο Έλγινε ο απατέωνας. Ναι, αυτός. Ναι, σωστά. Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, Ιράν, Βαβυλώνα και όλα αυτά εκεί πέρα, οι Κρήτες είχαν πάει λύρες. Κριτικές εκεί πέρα, το ξέρουμε γιατί υπάρχει από κάτω το κεφάλι του Ταύρου. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, δηλαδή ναι, αυτό, ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ πέρα μας παραπέμπει λίγο και στο κέρατα, τα ιερά κέρατα του Ταύρου, σαν να είναι το κεφάλι καθόλου του Ταύρου. Καθόλου παραξενό, τώρα έτσι προς το θέτης, και εδώ πέρα ναι, να είναι, δηλαδή, τα κέρατά του, έτσι, δηλαδή αυτά που βλέπουμε στην Γνωσό. Έχω δει μία, τι είναι, δεν ξέρω, αιγυπτιακή κατασκευή, 5.000 π.Χ. είναι παλιά, κάποιοι Έλληνες. Ποιοι τώρα, οι αργοναύτες, ξέρω εγώ ποιοι, δεν μπορεί να... Α, και πιο πριν υπήρχαν. Και πιο πριν, ναι. Και πάμε για την Ιόνιο. Ιόνιος. Δεν έχουμε εδώ τώρα για να την... Δεν έχουμε τρόπο για να την παίξουμε, διότι αυτή είναι δόριο. Αυτή είναι δόριο. Έπρεπε να φέρω άλλες δύο δηλαδή, μία σολ και μία λα, για να μπορούσαμε να παίξουμε... Αλλά ας φανταστεί ο τηλεθεατής, ο ακροατής μας, ο οποίος είναι, μας ακούει τέλος πάντων, ότι με αυτόν τον τρόπο που κάναμε το δόριο. Παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί σε άλλους θόγκους, έτσι, διότι τι είπαμε έχει, η δόριος έχει μη ρεντο σι λα σολ φα μι. Δεν μπορούμε να την κουρδίσουμε αλλιώς και να το κάνουμε. Τώρα είναι μεγάλη διαδικασία. Γίνεται όμως. Πώς δεν γίνεται. Γίνεται. Πώς, βέβαια. Ωραία. Άρα βέβαια. Λοιπόν για να μην το έκανε αυτό ο μουσικός, ενώ θα έπρεπε να βγάλει... Ο Τιμόθεος ένα... είχε 2-3. Α, μπράβο, έπρεπε να είχε δίπλα του. Μα είχε δίπλα του. Έτσι. Βεβαίως, είχε στημένες 3-4 κιθάρες. Αυτοί δεν παίζαν μόνο τις 3 καθαρά ελληνικές αρμονίες, έτσι, τη Δόριο, την Αιώλιο και την Ιόνιο. Αυτοί παίζαν όλες. Μέσα σε ένα θέμα δηλαδή, ξεκινούσε και... Α, μπορεί και μέσα στο θέμα να αλλάξει, βέβαια, να αλλάξει δρόμο. Μέσα στο θέμα, λέμε, ναι, ακριβώς αυτό που λες είναι. Άλλαζε αρμονία, οπότε, μελωδία, οπότε τρόπο. Έπαιρνε την άλλη κιθάρα. Έπαιρνε την άλλη κιθάρα, δεν είναι δύσκολο. Την είχε εδώ, την έπαιρνε. Εντάξει, το λες έτσι, σαν να το πιο απλό πράγμα. Για αυτούς ήταν σαν να μου λες εμένα, πάρε αυτό το τύμπανο, βάλε αυτά τα δύο. Δεν με. Τάκα, τάκα, το κάνω σε 2 λεπτά. Ή πες μου, Γιάννη, κούρδισε τα τύμπανα την ώρα που παίζουμε. Εύκολο. Εύκολο. Μάλιστα. Εξάσκηση τα πάντα. Και για την αιωλική αρμονία. Με την ίδια. Ακριβώς λογική. Με την ίδια. Που βεβαίως μια άλλη φορά θα κουβαλήσουμε 3 κιθάρες, 3 λίρες ή 3 βάρβιτους. Γιατί όχι, βάρβιτο είναι, το ηχόχρωμα της βάρβιτου είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό, σκληρό. Σκληρό. Δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητό. Το χρησιμοποιούσαν αιωλείς και αυτοί, να πούμε, η Σαμφό, ο Αλκαίος. Να πούμε και κανένα σημερινό παράδειγμα σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτούς τους τρόπους. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι σε φρύγιο, σε δόριο. Ναι, καλά, σε φρύγιο, σε δόριο μπορούμε να πούμε. Ναι. Μια που την έχουμε εδώ, έτσι για να δούμε τη σημερινή εφαρμογή. Stairway to Heaven. Δηλαδή, με έστειλες τώρα. Ναι, ναι. Έτσι. Προσπαθούσα να... His
χορδίες που λες και πάει λέγοντας. Είσαι ένας αμετανόητος ροκάς. Ναι, ό,τι και να κάνεις. Εντάξει, το χέρι πάει πιο πολύ προς τα εκεί. Ό,τι αλλά, και να κάνεις. Αλλά έχω πολλούς τρόπους που να μπορώ να παίξω. Δηλαδή, η Δόριος αρμονία είναι μια φανταστική αρμονία και σε προδιαθέτει για να μελοποιήσεις κάτι. Και μόνο που την πιάνεις να δοκίμασαι, παίξε λίγο, σε οδηγούν οι χορδές. Είναι απίστευτο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, Γιώργο, που ξεχωρίσαν τη Δόριο αρμονία. Οι σοφοί τώρα, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, ο Δημόκριτος, παρόλο ο Εμπεδοκλής. Παρόλο που δεν ήταν δωρίες. Παρόλο που δεν ήταν δωρίες. Είναι σημαντικό, έτσι. Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ δεν σημαντικό. Υπήρχαν στεγανά εκεί πέρα. Όχι. Έτσι, κοιτάγανε πραγματικά την ναι, αξία. Παρόλα αυτά, αυτήν υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, Γιάννη μου, ο χρόνος πέρασε, αν δεν το κατάλαβες. Γιώργο μου, και δεν είπαμε τίποτα. Πολύ ωραία πέρασε ο χρόνος. Έτσι, για τις αρμονίες. Τουλάχιστον, αυτό που θέλω να καταλάβετε από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν είναι αυτά που είπαμε. Είναι, θα είμαστε ευτυχισμένοι αν πετύχαμε να σας ανοίξουμε ένα παράθυρο για να πάτε να διαβάσετε και να δείτε, αν είστε μουσικοί πιο πολύ, ακόμα καλύτερα, ναι. Τι είπαν αυτοί τώρα, ρε. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Και αν είστε νέα παιδιά, σκεφτείτε το αυτό, ότι Scorpions, Led Zeppelin και όλοι αυτοί, Beatles, παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, ελληνικά, τα παιδιά της Αμαρίνας κλπ, εκεί πήγαν και ψώνισαν. Η Pink Floyd, ναι, μόνιμα ναι, ναι, εδώ ναι, πέρα ναι, ναι. κάτω. Μόνο η Pink έτσι, Floyd, στην Ήδρα, στη Φολέγανδρο, ναι. στο Καστελόριζο, τους βλέπεις εκεί πέρα, η Joan Baez, ναι. εκεί βολοδέρνουν και ακούνε. Μπρέγκοβιτς στη Μακεδονία, τα πήρε όλα. Βέβαια. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν για να σας κάνουμε να πείτε τι είπαν αυτοί οι δύο τύποι σήμερα στην τηλεόραση. Για να το ψάξουμε κι εμείς λίγο παραπέρα. Και μακάρι να πάτε να τσουλήσετε αυτή τη βάρκα που εμείς προσπαθούμε να σπρώξουμε, να την πάτε στο πέλαγος.